Παρακάλεσα τον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκράκα, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που είναι στο τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και σήμερα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είναι έτσι όπως το είπε. Δηλαδή, ήταν μια ιδέα που αρχικά την είχαμε 2-3 χώρες μόνο, τώρα πια είναι 15, αλλά παρόλα αυτά ακόμη έχετε αντιρρήσεις. Να το πω πιο σωστά, η ιδέα πρώτη φορά εκφράστηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αποκλειστικά και μόνο. Και μετά τη δεύτερη επιστολή Δράγη. Που έστειλε τον προηγούμενο Μάρτιο στην πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιν, όπου εκεί της ανέφερε στην επιστολή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, οι ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου δεν λειτουργούν σωστά. Πια γίνεται τεράστια σπέκουλα και δεν βασίζονται οι μεταβολές, τις τιμές δεν βασίζονται σε θεμελιώδη δεδομένα προσφοράς και ζήτησης, αλλά μέσα από τη σπέκουλα την οποία γίνεται και λόγω του πολέμου, εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία. Και γι' αυτό το λόγο έλεγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να μπει ένα οριζόντιο πλαφόν ή να, το πω διαφορετικά, να βρεθεί ένας τρόπος, τον οποίο το προσδιορίζουμε στη συνέχεια εμείς, ώστε να αποτυπωθεί το πραγματικό κόστος του φυσικού αερίου, το οποίο αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχει εκτινάξει τις τιμές ενέργειας και έχει δημιουργήσει μια τεράστια ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, που πρέπει να σας πω, αντίστοιχη ενεργειακή κρίση δεν έχουν άλλοι Ήπειροι στον κόσμο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι το ευρωπαϊκό πρόβλημα είναι μεγάλο. Αυτή η πρόταση είναι επεξεργασμένη και στις λεπτομέρειές της, γιατί τεχνικά είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Δηλαδή, έχετε μια πρόταση για το ποιο πρέπει να είναι αυτό το πλαφόν, πώς να επιβληθεί. Και καταλαβαίνω ότι η δική σας ιδέα είναι πλαφόν σε όλες τις εισαγωγές φυσικού αερίου, όχι μόνο στο ρωσικό. Αυτό είναι σχεδόν αυτονόητο, γιατί το να βάλεις ένα πλαφόν στην τιμή μόνο του ρωσικού φυσικού αερίου θα είχε δύο αποτελέσματα. Πρώτον, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει, όπως εκβιάζει ο Ρώσος Πρόεδρος, σε ολική αποκοπή, διακοπή των ροών του ρωσικού φυσικού αερίου προς Ευρώπη και από τον νότιο διάδρομο από τον οποίο λαμβάνει φυσικό αέριο η Ελλάδα και οι άλλες βαλκανικές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες. Άρα αυτό σημαίνει μειωμένο εφοδιασμό, άρα ακόμα υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου LNG, το οποίο θα λαμβάναμε από άλλες πηγές. Άρα δεν θα πετυχαίναμε το στόχο που είναι να μειωθεί τελικά συνολικά η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την τιμή του φυσικού αερίου. Και το δεύτερο το οποίο θα έφερνε είναι ότι θα ρίχνε το φταίξιμο, να το πω έτσι, στις διακοπές του ρωσικού φυσικού αερίου, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με μια αφορμή, λαμβάνοντας ως αφορμή αυτό το καπάκι το οποίο θα βάζαμε. Άρα δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας, ούτε τον πραγματικό, τον οικονομικό, ούτε τον πολιτικό. Άρα τι λέμε εμείς, πρέπει να μπει ένα οριζόντιο πλαφόν. Πώς θα μπει αυτό το πλαφόν? Υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός. Μιλάμε για ένα πλαφόν, μια προσδιορισμένη τιμή με ένα τέτοιο τρόπο όπου αντιστοιχίζεται με τις τιμές των υπόλοιπων χρηματιστηρίων του κόσμου στα οποία διαπραγματεύεται το φυσικό αέριο, με ένα τέτοιο τρόπο δηλαδή που οι τιμές στην Ευρώπη θα είναι αντίστοιχες με τις τιμές του φυσικού αερίου, για παράδειγμα στην Αμερική ή στην Ασία ή στην Ιαπωνία ή στην Αυστραλία. Αυτός είναι ο στόχος μέσα από μια τεχνική περιγραφή που έχουμε κάνει, το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Αυτό το μηχανισμό τον έχουν δουλέψει καταρχήν οι τρεις χώρες, η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Ιταλία. Με τους τρεις ομολόγους μου έχουμε κάνει πολύ σπουδαία δουλειά για να πείσουμε τους υπόλοιπους 12 ομολόγους που τελικά συνυπέγραψαν μια επιστολή κοινή των τριών που στείλαμε στην Επίτροπο Ενέργειας, στην κυρία Σίμψον. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτές τις 15 χώρες περιλαμβάνονται πια η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Πολωνία. Άρα έχουμε 4 μεγάλες χώρες, έχουμε και 11 μικρές, οπότε έχουμε την ειδική πλειοψηφία που χρειάζεται για να ζητήσουμε από την Επιτροπή να καταθέσει επισήμως πια ποια είναι η πρόταση της Επιτροπής, ώστε να ικανοποιήσει το αίτημα των χωρών αυτών. Περιμένετε αυτό αύριο, προφανώς θα συζητηθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά περιμένετε να έχουν καμφθεί αντιδράσεις και ήθελα να μου εξηγήσετε, γιατί εσείς το ζείτε, το κουβεντιάζετε κάθε μέρα, γιατί έχουν αντιρρήσει σε αυτήν την πρόταση που μοιάζει αυτονόητη, αλλά εκείνοι που έχουν αντιρρήσει, η Γερμανία για παράδειγμα, γιατί έχει αντιρρήσεις? Πολλές χώρες μπορεί να έχουν αντιρρήσεις από φόβο ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ίσως κάποια μείωση στον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι δεν ζητάμε να μπει μια ρυθμισμένη τιμή, ένα καπάκι, ένα πλαφόν με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να φύγουν ροές φυσικού αέριου από Ευρώπη και να κατευθυνθούν προς άλλες αγορές. Εμείς εκείνο που λέμε είναι ότι δεν μπορεί η Ευρώπη σήμερα
και άρα και η Ελλάδα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να πληρώνουν το φυσικό αέριο 20, 30, 40 έως και 100% παραπάνω από το πληρώνουν οι άλλοι ήπειροι. Και λέμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να διασφαλίζει ότι θα έχουμε επαρκή φωτισμό από μια, αλλά και δίκαιες και χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου από την άλλη αντίστοιχες με τις τιμές σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, πολλές χώρες φοβούνται γιατί αυτό μπορεί να φέρει. Καταρχήν αλλάζει τα πράγματα. Ναι. Και ξέρετε, κάθε αλλαγή δημιουργεί φόβο. Ναι. Η Ελλάδα προχώρησε πολύ γρήγορα σε αλλαγές. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας αύριο, στο οποίο θα πάρουμε τις σημαντικές αποφάσεις, έχει άρωμα Ελλάδας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο μηχανισμός ανάκτησης των υπερεσόδων, η φορολογία των υπερκερδών δηλαδή, για τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγές, είναι ο ελληνικός μηχανισμός. Η Ευρώπη δηλαδή υιοθετεί τον ελληνικό μηχανισμό που έχουμε εφαρμόσει από 7 Ιουλίου στην Ελλάδα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Έχουμε ανακτήσει μέχρι τώρα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουμε εισπράξει πίσω από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής. Όταν αυτό πήραμε εξαίρεση, γιατί εμείς ως Ελλάδα πήραμε εξαίρεση, πήραμε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ναι, όταν για να το εφαρμόσουμε. Όταν εγώ αυτό το παρουσίασα πριν 1,5 μήνα σχεδόν στους συναδέλφους μου, τότε απλά το κοιτούσαν. Σήμερα αυτό γίνεται ευρωπαϊκός κανονισμός. Επίσης, το πλαφόν, όπως είπατε, στο φυσικό αέριο. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός το είπε, τότε λίγοι συντάχθηκαν. Τώρα ήρθαν 15 χώρες, μεταξύ των οποίων 4 μεγάλες. Άρα η Ελλάδα δείχνει και αποδεικνύει ότι αν δεν γίνουν αλλαγές, μεγάλες αλλαγές, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βγάλει το χειμώνα. Εμείς έχουμε προχωρήσει αυτές τις αλλαγές, δεν περιμένουμε την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν και η Ευρώπη να ανταποκριθεί και να προχωρήσει και οι άλλες χώρες που δείχνουν φόβο. Η Γερμανία, για παράδειγμα, ήρθε 1,5 μήνα μετά την Ελλάδα να εφαρμόσει ελληνικό μοντέλο ανάκτησης υπερεσόδων. Το ανακοίνωσε ο καγκελάριος Σόλτς. Άρα βλέπετε ότι το ότι διαφωνούν κάποιες χώρες μεγάλες δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό απαραίτητα. Ναι, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά έχετε καμιά ελπίδα να προχωρήσει το πράγμα αύριο ή θα χάσουμε κι άλλο χρόνο? Γιατί από το Μάρτιο που πρωτοδιατυπώθηκε η ιδέα, όπως μας είπατε, έχουν περάσει 7 μήνες. Και αυτοί είναι 7 χαμένοι μήνες με τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Γιατί στο μεταξύ έπρεπε να ενισχύονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίζουν αυτό το φοβερό βάρος της τιμής του ηλεκτρισμού. Γι' αυτό και η πίεσή μας είναι έντονη, γι' αυτό και η προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε κοινές συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη για να προωθήσουμε τις ελληνικές θέσεις είναι ακόμα σημαντικότερο, είναι ακόμα σημαντικότερες, και γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα βλέπουμε ότι αργά μεν, αλλά τελικά φέρνουμε αποτελέσματα. Η πίεση δηλαδή αυτή, τα παραδείγματα τα οποία προτείνουμε, οι μηχανισμοί που έχουμε εφαρμόσει, τελικά έρχονται και υιοθετούνται από την Ευρώπη. Άρα δεν είναι χαμένος χρόνος αυτοί οι 7 μήνες. Μπορεί η Ευρώπη να καθυστερεί, αλλά στο τέλος παίρνει τις απαραίτητες αποφάσεις. Θεωρώ λοιπόν, και φυσικά έχουμε ελπίδες, γι' αυτό και το παλεύουμε. Αν δεν είχαμε ελπίδες, δεν το παλεύαμε. Το παλεύουμε για να το πετύχουμε. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι στο τέλος, πριν 6 μήνες, όπως είπατε, δεν το συζητούσε κανείς, μόνο ένας πρωθυπουργός. Μετά από 1 μήνα συντάχθηκαν και 2-3 πρωθυπουργοί από μεγάλες χώρες. Σήμερα είναι 15 χώρες. Αύριο θα είναι 20 χώρες και θα εφαρμοστεί. Ναι. Τώρα, στην ατζέντα που έχετε να συζητήσετε αύριο, δεν βλέπουν να υπάρχει το θέμα του τρόπου με τον οποίο θα ενισχύονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Είναι εκτός συζήτησης αυτό, δηλαδή είναι ακόμη στη λογική κάθε χώρα θα κάνει ό,τι μπορεί με όσα λεφτά της περισσεύουνε? Καταρχήν να πούμε ότι αυτός ο μηχανισμός ανάκτησης των υπερεσόδων. Ναι, είναι ένας τρόπος να χρηματοδοτούνται, βέβαια. Υποχρεώνει τα χρήματα τα οποία θα ανακτηθούν να οδηγηθούν στους καταναλωτές. Ναι. Αυτό εμείς βέβαια γνωρίζετε πολύ καλά ότι το κάνουμε εδώ και 3 μήνες. Δηλαδή από το 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια ευρώ που θα επιδοτήσουμε τον Οκτώβριο τους λογαριασμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, το 1 δισεκατομμύριο, από το 1 δισεκατομμύριο τα 100 εκατομμύρια, το 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή το 90% θα προέλθει από την ανάκτηση των υπερεσόδων, δηλαδή από την φορολόγηση των υπερκερδών στην πηγή σε εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής. Μόνο τα 100 εκατομμύρια θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα, με αυτόν τον τρόπο εμείς ούτως ή άλλως συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε για όλη τη διάρκεια της κρίσης, και αυτόν τον τρόπο υιοθετεί και η Ευρώπη. Από την άλλη, έχουμε ζητήσει να γίνει και ένα ευρωπαϊκό ταμείο. Έχουμε ζητήσει να γίνει ένα ευρωπαϊκό ταμείο με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ που θα δώσει δυνατότητα στα κράτη-μέλη. Σαν αυτό που ήταν για την πανδημία, δηλαδή. Σαν και αυτό που έγινε στην πανδημία. Εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται τώρα με αυτήν την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και έτσι, ίσως τελικά αποδειχθεί να είναι μεγαλύτερο και από το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με τον κορονοϊό. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι οικονομικές συνέπειες είναι αντίστοιχες, ίσως και δυσμενέστερες σε κάποιους οικονομικούς κλάδους. Και δεύτερον, γιατί δυστυχώς πλήττει
μόνο την, ή κατά κύριο λόγο την Ευρώπη, για να είμαι πιο σωστός. Mm. Που σημαίνει, ενώ η πανδημία είχε πλήξει όλο τον πλανήτη, ναι, οπότε όλοι μαζί παλεύαμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτή η κρίση πλήττει πρωτίστως και κατά κύριο λόγο την Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη χάνει ανταγωνιστικότητα μέρα με τη μέρα. Επιχειρήσεις ευρωπαϊκές, βιομηχανίες μεγάλες, μειώνουν παραγωγή ή και κλείνουν δραστηριότητες κάθε μέρα που μιλάμε. Και χιλιάδες κάνουν τη δουλειά τους, αλλά ακόμα χειρότερο μπαίνει σε μια ύφεση. Άρα δεν μπορεί να περιμένει η Ευρώπη. Αυτά θα πω και στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας αύριο. Αυτά θα πούνε και άλλοι συνάδελφοί μου. Γιατί ήταν, το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον που το κουβεντιάσαμε. Και τι να πω, ας ευχηθούμε να βρεθεί μια λύση αύριο. Δηλαδή να κερδίσετε αυτή τη μάχη των επιχειρημάτων. Εσείς που είσαστε από την πλευρά της πρότασης, που στο δικά μας νομίζω μάτια μοιάζει η μόνη λογική πρόταση. Να είστε καλά. Ένα πράγμα να πω μόνο. Ναι. Η Ελλάδα πάντως να ξέρετε ότι με την πρόνοια της κυβέρνησης και με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει. Και σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την κρίση θα βγει πιο δυνατή σε σχέση με τις υπόλοιπες, με την υπόλοιπη κατάσταση, να το πω έτσι. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.